Καλησπέρα ζουζουνάκια και καλώς ήλθατε στη δεύτερη καλύτερη εκπομπή του πλανήτη με το χειρότερο παρουσιαστή, κατευθείαν από τα πανηγύρια. Με άλλα λόγια, καλώς ήλθατε στο άλλη μια μέρα στο γραφείο. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ξυπνούσα τα πρωινά, έμπαινα να διαβάσω καμιά είδηση στο Google. Ούτε καν. Απλά με το που ανοίγεις τον Chrome σου πετάει τις ειδήσεις. Και χαμός! Όλη μου η αρχική σελίδα ήταν γεμάτη με Σκορπιό Music Bar. Τι είχε γίνει τότε? Μάθαμε ότι η ξανθιά η κυρία ιδιοκτήτρια που την είχα αποκαλέσει, συγγνώμη, έκανα λάθος, HR manager, έδιωξε τη Μαρίνα, την original. Της το έκανε, λέει, τα να πού το μαγαζί, και την έδιωξε, της δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Και αμέσως όλα τα ειδησιογραφικά, σοβαρά ειδησιογραφικά, όλος ο τύπος, όλο το ίντερνετ έγραφε: έφυγε η Μαρίνα, τέλος το original μοντέλο, τέλος η κυρία η μία και μοναδική, παμ. Και έπεσε το ίντερνετ, έγινε χαμός. Δηλαδή τέτοια ζημιά είχε να γίνει από τότε που έπεσε το Instagram. Μου στέλνανε μηνύματα, μου λέγανε: Νίκο, τι θα γίνει με τη Μαρίνα? Και τελικά ήταν όλα ένα ψέμα, μια πλάνη, μια ανάσα, μια πνοή. Δηλαδή λες, τι έγινε? Θέλω να γνωρίσω πραγματικά ποιον έχετε marketing manager. Δεν υπάρχει είστε πιο μετά, πιο... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε σπάσει το Matrix. Μας δουλεύετε κανονικά? Έφυγε η Μαρίνα, δεν έφυγε και μπαμ. Βασικά, όχι Νίκο. Όχι. Είναι παμ, Σκορπιός είναι για σένα. Κάτσε να δεις τι έχει γίνει τώρα. Παμ. Γύρισε το συλληπτικό μας μοντέλο, παρακαλώ. Μπαμ. Παμ. 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 Ωραία. Πάρτο. Δεν σε χάλασε το μαρινάκι? Γύρισε, μας γλεντάνε κανονικά. Γύρισε η original, παμ. Σκορπίνα μου, θα σου φορέσω ένα κομμάτι. Δεν μείναμε εκεί, δεν γύρισε απλά. Προχωράνε και επιχειρηματικά. Έχουνε κάνει giveaway, έχουνε κάνει πραγματάκια. Θα πάμε στο giveaway, και είχε και έναν, και είχε και έναν τρομερό, υπερτυχερό 12 χρονών. 12 χρονών, φίλε, από μικρός τέτοια τύχη. Εγώ να κέρδιζα τέτοιο δώρο από ένα τέτοιο μαγαζί. Δε, αλλάζει όλη σου η πραγματικότητα, το μέλλον σου. Τελείωσε. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε ένα επιχειρηματικό άνοιγμα του Σκορπιός Music Bar. Οι τύποι είναι πιο μπροστά και από τους μπροστινούς, δεν τους πιάνει κανείς. Πάρτε μαθήματα, όλες οι εταιρείες έξω, social media, marketing και το ένα τ' άλλο. Δασκάλες ρε δύο, εδώ η Ζήνα και η Γαβριέλα, και έλεγα που τις ήξερα. Θέλεις να κάνεις πάρτι γενεθλιών? Πού αλλού? Ξεκινάμε δυνατά, θέλεις να κάνεις πάρτι γενεθλιών? Πού αλλού? Παμ. Σκορπιός Music Bar. Είναι για σένα. Για πάμε λίγο να δούμε. Πάμε. Για πάμε. Στο πάρτι σου, στο Σκορπιό Music Bar, θα πάρεις δώρο μπλουζάκι. Κοίτα να δεις τώρα, παίζει και μπλουζάκι και το πάρτι ξεκινάει σε λίγο, για να δω. Αυγολάκι και λαμπαντίτσα. Αυτό είναι το καλάθι του νονού. Έσπαγε το κεφάλι του ο Άδωνης όταν ήταν υπουργός, να πούμε, και μας πήγαινε στα σούπερ μάρκετ σε κάτι υποφωτισμένα κακομύρικα, κάτι παιχνιδάδικα και αυτά, και λέγε: μετά το καλάθι της κακομυριάς βγάλαμε το καλάθι του νονού. Να το, ήρθε και εδώ. Τα έλεγε κανείς ότι νονός το έχει και αυτό το μαγάζι, αλλά να, κοίτα να δεις, κοίτα. Δεν ξέρω, φημολογείται. Πλάκα κάνω, μην μου ήρθετε τώρα τίποτα κονιόρδι. Το καλύτερο μαγάζι στην πόλη, ρε. Και οι καλύτερες λύσεις, πάρτο. Και δώρο γενεθλιών, και λαμπάδα και αυγό κερδίζεις. Και έρχονται και πολλά καινούργια πράγματα στο Σκορπιό. Για να δω τι άλλο. Πάρτι στο Σκορπιό είναι μπόμπα. Για πάμε να δούμε. Έχει και πολλά άλλα. Καλά, Εδώ να κάνουμε πάρτι γενεθλιών σου, 23 Απριλίου. Και να σου κάνω δώρο Gucci φόρμα. Ευχαριστώ. Όπα, η Μαρίνα γύρισε φορτωμένη. Gucci φόρεμα. Και πάει τώρα ο Τιτάνας, η ορεινή μέλισσα, ο Χάρης, και λέει: εγώ θα κάνω εκεί τα γενεθλιά μου. Παμ, και παίρνει 2.346 like. Ποιος είναι καλύτερος ρε από σένα? Κανένας. Αν θέλετε να κάνετε πάρτι γενεθλιών, στείλτε μας μήνυμα παρακαλώ. Σας περιμένουμε όλους. Εγώ θα πάω.
26 Φεβρουαρίου είχα τα γενέθλιά μου. Δεν έκανα τίποτα, δούλευα. Δεν είχα και χρόνο. Ούτε κερί δεν έσβησα στην τούρτα. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Να το! Σκορπιός είναι για σένα. Παμ! Δεν θα κατέβω ρε Αθήνα. Θα πάω να κάνω αναδρομικά τα γενέθλιά μου εκεί. Και θα πάρω δώρο και λαμπάδα και αυγό. Θα ρουφήξω και τα αυγό μου και θα γυρίσω πίσω. Ποιος είναι καλύτερος από σένα? Κανένας. Προχωράμε. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε λίγο. Πες ότι εγώ θα πάω να κάνω τα γενέθλιά μου εκεί. Δεν θα πάω έτσι απλά. Θα γνωρίσουμε πρώτα τα μοντέλα μας. Κοίτα εδώ χωνή που έχουν κάνει ρε φίλοι τύποι. Είναι μαρκετίστες δηλαδή. Δημιουργούν ένα community, σου δίνει περιεχόμενο. Σε τραβάει, χτίζει σχέση εμπιστοσύνης και στο τέλος το γυρνάει σε πώληση. Αυτά πρέπει να τα σπουδάζει ο κόσμος. Ανοίχτε τα μάτια σας ρε. Πάτε και πληρώνετε σεμινάριο, ασχολές και το ένα και το άλλο. Εδώ ρε, το σχολείο της ζωής ρε. Ορίστε, κοίτα εδώ να χωνεί. Χωνεί, κατάλαβες, το funnel. Έχουμε leads, έχουμε πέφτουν εδώ πέρα πωλήσεις, χαμός γίνεται. Πάρτε. Ελάτε μαζί μου να γνωρίζουμε τα μοντέλα. Τα μοντέλα. Σκοπιό, music bar. Πάμε, μπαμ. Εδώ είναι η Φραντσέσκα μας. Με το ωραίο τατουάζ. Και τις αρέσουν και γυναίκες, παρακαλώ. Μπαμ. Να πω fun fact ότι σε ένα βίντεο που είχα βάλει στο TikTok από το Scorpios Music Bar είχε μπει η Φραντσέσκα και με είχε κράξει. Είχε γράψει εντάξει, το έκανε στο βιντεάκι σου. Κάτι δεν θυμάμαι, λέει, τις πήρες προβολές σου και εσύ. Φραντσέσκα, σ' αγαπάμε και εσύ αγαπάς τις γυναίκες. Υπάρχει καλύτερος συνδυασμός? Όχι. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένα. Μαρίνα μας που είναι δύναμη. Τα βάει. Από εδώ η Μάια μας που φτιάχνει τα καλύτερα ποτά. Γεια σου ρε Μάγια, εγγύηση. Μετά τη Μάγια τη Μέλισσα έχουμε εδώ πέρα από το Παρασκευαστή. Αχ. Από εδώ είναι η Κλεοπάτρα μας. Το ωραίο χαμόγελο. Ωραίο χαμόγελο, Κλεοπάτρα. Και κοίτα τι κάναν οι πονηροί. Πώς ξέρουνε τα μίντια? Επειδή ήταν λίγο η Κλεοπάτρα, είχε πολύ ωραίο χαμόγελο, βάλανε μια καρδιά. Τακ. Και όλοι είναι ευχαριστημένοι, δεν γκρινιάζει κανείς. Έχουμε την Αντωνία μας. Και είναι και Ρωσίδα. Αντωνία δύναμη, τα έχουμε πει. Δύναμη. Ποια σου ταιριάζει, πες μου. Εδώ, το μας υπεύθυνο, θα σας φέρουμε πολλά ωραία βίντεο. Παμ, βίντεο. Παμ. Αυτό δεν βελτιώθηκε. Θέλουμε λίγο στα βίντεο, θέλουμε δουλειά ακόμη. Δεν πειράζει όμως. Γιατί ονομάστηκε το μαγαζί μου Scorpios Music Bar? Το χαταπορία! Θα λυθούν όλα εδώ πέρα, μόνο αλήθειες. Μπαμ. Πρώτο, μπαμ. Είναι το καλύτερο ζώδιο. Όπα, όπα, τώρα αυτά. Δεν θέλω. Κάτσε καλά, δηλαδή. Δεν θα πούμε τώρα ότι ο Σκορπιός είναι το καλύτερο ζώδιο. Κάτσε καλά. Κάτι άλλο λένε ότι κάνει καλά ο Σκορπιός. Δεν ξέρω, φημολογείται. Γιατί συμβολίζει το χαρακτήρα μας. Γιατί όλοι που είμαστε εδώ είμαστε σκληροί σαν το Σκορπιό. Άστο, έχει μια πανοπλία ο Σκορπιός. Δεν πέφτει. Άμα πας στο ζωικό βασίλειο, το άρμορ είναι τερματισμένο. Και ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την αγάπη σας. Παμ. Ορίστε, το καλύτερο μαγαζί της πόλης ρε. Δεν υπάρχει ρε. Η επιχειρηματία της χρονιάς είσαι. Να το. Πάτε όλοι κατσαπλιάδες στο Dragon's Den. Τι έχετε να επιδείξετε? Τίποτα. Έχετε κάνει εκεί πέρα ένα evaluation σκάτα. Έχετε κάνει από το κεφάλι σας μόνοι σας ρε. Εδώ πέρα μιλάνε τα νούμερα ρε. Μιλάει από μόνο το μαγαζί ρε. Ένα logo. Έχει φτιάξει ένα brand. Αυτό το πράγμα πρέπει δηλαδή να κάτσουμε. Θα περάσει χρηματιστηριακά μέχρι και την Apple. Κάτσε να βγει το Scorpios Music Bar το update και θα σου πω εγώ. Ποιο iOS και βλακιά. Θα τα σβήσει όλα από το χάρτη ρε. iPhone 16 περιμένουμε. Scorpios Music Bar να δεις 16. Εκεί κάτω θα την πατήσει την Apple, την Amazon, την Nvidia. Δεν τους βλέπει καν. Αυτό πρέπει να πάει στο Dragon's Den. Και να πει Dragons, κάτσε πάνω, 1-0. Τελείωσε. Δεν σας βλέπω καν, δεν θέλω καν τα λεφτά σας. Έχω τα δικά μου, άντε γεια. Και πάμε τώρα να λύσουμε την τελευταία απορία του καταναλωτή. Δεν θέλω, ο καταναλωτής δεν πρέπει να μπερδευτεί. Φωνάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά για εμάς τους influencers, τους δημιουργούς περιεχομένου, λέει ότι παραπλανούμε το κοινό, τον καταναλωτή. Και δεν λέμε ότι γίνονται αγοροπολισίες και τέτοια. Εδώ μπαίνουν μπροστινοί. Βγαίνει η γυναίκα και σου ξεκαθαρίζει. Είναι παμ ή μπαμ? Πολλοί με ρωτάτε αν είναι μπαμ ή παμ. Εμείς δεν έχουμε κόντρα. Τα πήραμε τα δύο και τα ενώσαμε. Και φτιάξαμε ένα υπέροχο κοκτέιλ που ονομάζεται μπαμ παμ. Πάρτο.
κάτω. Βλέπεις, δεν έχουμε κόντρα και ανταυτού. Δηλαδή, σε μια δύσκολη συνθήκη, εκεί που μπερδεύεσαι, σε μια δυσκολία, γιατί σου λέω είναι επιχειρηματία τη χρονιά. Λέτε, δεν είναι μπαμ, είναι παμ. Και σου λέει, έλα εδώ, θα το πάρω εγώ το έτοιμά σου αυτό, αυτό που λες. Εγώ τα ακούω. Και βλέπω μια ευκαιρία και δημιουργεί ένα κοκτέιλ, φίλε, και δίνει όνομα παμ μπαμ ή μπαμ παμ. Δεν ξέρω. Θα το πιούμε όμως. Τον έχουμε πιει καιρό, αλλά θα το ξαναπιούμε. Η γέννηση το κάνει μπαμ σαν το μαγαζί μου. Μπαμ. Πάμε να σας δείξουμε πώς το φτιάχνουμε. Πώς το φτιάχνουμε. Πάμε πέπι. Πάμε. Πάμε πέπι. Έχουμε τα τρία χαρακτηριστικά ποτά από το βίντεο. Absolute, Gordon, Martini. Α, καλά. Πρώτα... Είναι αυτό, πρέπει να είναι άστο, ρε, άστο. Παίνει ο πάγος. Τα βάζω με Absolute. Το δεύτερο είναι Gordon. Είναι η Μαρτίνη, η καμπάνια. Όλο μέσα, πάμε. Πάμε Πέπι, βοήθα. Τώρα βάζω βοήθα. Πάμε Πέπι, πάμε, πάμε. Έλα Πέπι το χεράκι πιο ψηλά, έλα. Μπράβο. Εκεί. Παναγία μου, τι μπουκαλάρα είναι αυτή. Ω Πέπι, γκράμπερι. Πάμε, πάμε πιο δυνατά, μπράβο. Εκεί, δώσ' βάζουμε σιρόπι. Την γλώσκα. Βάζουμε. Μπράβο. Καλά, αυτό είναι το κοκτέιλ. Το παίρνει άνετα η ορεινή μέλισσα και το βάζει στο καζάνι της μάγισσα, το γυρνάει και το πίνει για πρωινό. Δεν χαμπαριάζει αυτός. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Τελειώσαμε με τα υλικά μας. Και εμείς τελειώσαμε καιρό τώρα, πάμε. Μετά κλείνουμε και κάνουμε σέι. Πέπι, κούνα, κούνα και εσύ λίγο. Κούνα, Πέπι, δώσ' μου. Δυνατά. Χριστέ μου. Εντάξει, φτάνει. Τέλειο, ε. Hey, hey. Καταπληκτικό. Είναι, άμα μάθει το χεράκι, το έχω πει, είναι κακό συνήθιο. Και τώρα σουρώνουμε το μπαμ μπαμ. Το κοκτέιλ. Δεν διάβασα σουρώνουμε, μάλλον σουρωμένος είμαι και εγώ, διάβασα σταυρώνουμε, έχει και το σταυρό επάνω. Οπότε λέω εντάξει, είπαμε να επιστρέψουμε στην προσευχή, μην φεύγετε από τον ίσιο δρόμο, προσέξτε. Μπράβο Μαριέ, σούρωσε το καλά. Σούρωσε το καλά. Λοιπόν, πάμε να το στολίσουμε, το κοκτέιλ μας. Και στολισμό, επιτάφιο το έχει κάνει, γιατί είναι και επίκαιρο. Πάμε. Το κερασάκι μέσα, όλα. Το λάιμ μας. Λάιμ έχει, Χριστέ μου. Καλά μου το μυρίζει, Μαρία, δεν υπάρχει αυτό. Έκανε πλούμ. Έκανε πλούμ. Άστο, δεν θέλει, ούτε το κεράσι δεν θέλει. Καλό, το κοκτέιλ μας. Αυτό το κοκτέιλ το ονομάζεται μπαμ μπαμ, θα το βρείτε στο μαγαζί μας και πολύ σύντομα και στα όλα τα μαγαζιά. Α, θα κάνει... Πάει ρε, τελειώσατε. Εάν είναι να έχει και δικό του προϊόν το κατάστημα, σας έσβησα από το χάρτη, σας το έλεγα. Πάρτε μετοχές τώρα. Που είναι νωρίς. Άσε τα bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Και τις κρυφές σχολές και τις κλειστές λέσχες. Εδώ, να κάνει φίλοι μας μια λέσχη να χεστούμε. Ξυπνάτε ρε! Και μετά από αυτό το τέλειο κοκτέιλ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Γιατί, εντάξει τώρα εγώ, με πόνεσε αυτό το βίντεο. Γιατί πάω και τραβάω σε κάτι εστιατόρια, κάτι ποτά, κάτι κοκτέιλ, κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο. Πουθενά όμως δεν αγγίζει αυτή την τελειότητα. Και αυτό εμένα με πονάει. Πες μου τώρα, εγώ έχω δει την τελειότητα. Εδώ πέρα το κοκτέιλ αυτό αγγίζει τα ουράνια. Αυτό θέλω να αγγίξω κι εγώ. Πού να το παραγγείλω, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πρέπει να φύγω, να πάρω τα καράβια, να πάω στο Σκορπιό. Φεύγω, πάω Σκορπιό, άντε γεια. Άντε, τελείωνε.